Εκεί που η Μεσόγειος αποκαλύπτεται. Η ελιά, το βαμβάκι, το μαλλί, κρυμμένα μυστικά, παραδοσιακές τεχνικές. Όλα φτιαγμένα στο χέρι. Συλλογή χειροποίητων στρωμάτων Bodyfix από την Κάντια. Γεια σας, εδώ, από την Παλίνη, μπασκετάκι κάπ. Έχουμε αγώνα ανάμεσα στους Real Madrid και τους Brothers Bichters. Τώρα το όνομα αυτό είναι δύσκολο. Θα τους λέμε Brothers. Λοιπόν, με τα πορτοκαλί Brothers, η Real Madrid με τα μαύρα. Real Madrid με το 50, το 15, το 13 και το 23. Brothers με το 12, το 34, το 4 και το, θα δούμε, και το 9. Έχουμε εδώ, θα γίνει πρώτη φάση. Τώρα η πρώτη φάση είναι για τους Brothers. Να δούμε. Πάνε για πλάγιο πικερόλ εδώ. Βγαίνει. Άστοχο, επιθετικό rebound το 34. Το παίρνει ο ίδιος. Όχι, αστοχή. Rebound το 50. Και τώρα στην επίθεση. Θα γίνει το shoot, θα γίνει το shoot. Θα μπει, θα όχι. Rebound από το 9. Το οποίο θα πάει την ομάδα σε συνδυασμό. Πάσα γωνία. Shoot μέσα απόστασης. Άστοχο και αυτό. Rebound. Από ποιον, 23. Πάσα γωνία, σοπός παιχνίδι. Πανέμορφο που για να βγει εδώ, αλλά κλέβει το 4. Πρώτο λεπτό χωρίς σκορ. Εδώ θα γίνει το σούτ άστοχο, rebound από 15, airball βασικά. Όχι απλά άστοχο, αλλά κλέψουμε από το 15 της άλλης ομάδας. Σε ένας μέναν τώρα. Το πρώτο καλάθι της βραδιάς στο 15, κατά 2 πόντων. Και τώρα η Ρεμάλ πάνε στην επίθεση. Κλέψουμε από το 12. 12 που είναι ο Παπασκηνόπουλος. Σουτ κατευθείαν. Ασίστ από το 12, καλά τρόποντα από το 4. Είχαμε εδώ. Ο Παπασκηνόπουλος έκλεψε και δημιούργησε για την ομάδα του. Να λέμε και σιγά σιγά τα ονόματα. Εδώ παναβγεί φάουλ από το 34. Πάνω στο 50. Και είναι δύο βολές τώρα για το 50. Ο Πολύδωρος θα πάει στις βολές. Ο Πολύδωρος εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι άστοχη, δεν σπάει το ρόδι ακόμα. Για τους Ρεμάλ. Άστοχη δεύτερη, επιθετικό rebound από το 9. Να δούμε, πάσα έξω. Μένει στον αέρα, ούτε τώρα σπάει το ρόδι. Rebound το 15. Και οργανώνει ο Βγενόπουλος. Βγενόπουλος εδώ, όμορφη κίνηση. Ξαναπαίνει την μπάλα, άστοχο. Rebound το 50. Ο Δημητρίου κάνει την πάσα απέναντι. Παπαϊωάννη, πάσα έξω του Δημητρίου, άστοχο. Rebound το 15. Ο Δημητριάδης πάει μόνος του, άστοχο. Rebound το 13. Και μπαίνουν τώρα μόνοι τους. Όμορφη κίνηση, ούτε τώρα. 34 παίρνει το rebound. Πάσα ολόκληρου γηπέδου.
Εδώ Δημητριάδης, άστοχος, rebound το 13. Λάθος, κλέβει το 15. Παρακολουθούμε ένα κακό παιχνίδι στο ξεκίνημά του. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα. Αλλαγές λοιπόν τώρα για τους Brothers. Έξω το 15, μέσα το 1. Να δούμε. Μόνος του τώρα εδώ πέρα. Μπαίνει μέσα, μένει στον αέρα, άστοχο. Επιθετικό rebound το 9, άστοχο κι αυτό. Κι άλλο επιθετικό rebound το 9, εύστοχο. Καλά, δύο πόντρα το 9. Ζώτος τώρα με την μπάλα, βήμα πίσω. Άστοχο, rebound το 50, το πολύ δωρό. Ο Παϊωάννη τώρα με την μπάλα στα χέρια, βρίσκει πάσα, πολύδωρος, αλειτουργεί στα σκάλα. Καλάθι, δύο πόντων από το 50 μετά από ασίστ του 13. Τέσσερα πέντε το σκορ, υπέρ των Μπράζερ. Και βγαίνει σε βρυδιασμό τώρα. Όμορφη φάση εδώ, μένει στον αέρα το 23, άστοχο. Rebound το 34 και ο Βιονόπουλος τώρα τρέχει. 4 με 2. Δίνει την πάση στη γωνία. Άστοχο, rebound το 50. Πολύδωρος, πάει να δώσει έξω, κλέβει το 1, ο Κυριάκος. Και φάουλ από το 9, Κυριάκος το 1, ο οποίος σήμερα είναι άρρωστος, όπως μας είπε. Έχουμε το πρώτο time out, 4:35 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπράζερ 4, όχι συγγνώμη, Real Madrid 4, Μπράζερ 5. Συγγνώμη, ανάμεσα Real Madrid, Brazzers στην επίθεση, καλά και εδώ δύο πόντων, ασίστ από το 34, καλά και το 15, Brazzers με το 12, το 1, το 34, το 15 και το 9, Real Madrid 15-13, 59. Α ναι, και το 10, το οποίο πέρασε το παιχνίδι τώρα. Πάρα γίνει το κλέψιμο, δεν γίνεται, ούτε τώρα το καταφέρνουνε. Γίνεται όμως το κλέψιμο από το 12 και φεύγει σε ευνηδιασμό το 12. Μένει στον αέρα, σουτάρει, στο χώρο rebound από το 15. Τώρα θα πάει για τρίποντο, όχι. Να φλιώτης, πάνω να περάσει στον Πολύδωρο, γίνεται το κλέψιμο από το 1. Γενόπουλος το περάσει τίποτα, το πάρει, το σουτ, άστοχο, θα γίνει το ρυμπά, όχι, πατάει η γραμμή. Παπαϊωάννη τώρα στην οργάνωση για την ομάδα του. Καμολίκης τώρα, πάει για σκάλα, κλέψουμε από το 12.
Παπασκηνόπουλος και Βιενόπουλος γίνουν στην επίθεση. Ο Τσιτούρας. Να δούμε. Κυριάκος και δίνει στο Βιενόπουλο. Σου δια 3 άστοχο, rebound το 15. Το 10 μόνος του, η πάσα έξω. Όμορφη κίνηση εδώ, άστοχο καλάθι. Την μπάλα είναι για τους Brothers. Και έχουμε time out, 2.45 το φινάλε της πρώτης περίοδου. 7-4 το σκορ υπέρ των Brothers απέναντι στους Real Madrid. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια της πρώτης περίοδου ανάμεσα στους Real Madrid και τους Brothers. Brothers με το 1, το 15, το 12, το 4 και το 34. Real Madrid με το 88. Μισό εδώ έχουμε φάσει. Ζώτος. Συγγνώμη, μας έφυγε η κάμερα λίγο το χέρι και έρθει ο Ζώτος ο φάουλ, το 4. Λοιπόν, έχουμε και τώρα λέμε Real Madrid μέσα με το 88, το 50, το 10, το 28 και το άλλο θα σας το πούμε τώρα που θα γυρίσει. Το σοφτσάκι του, γιατί δεν είναι η κανέλα. Δύο στις δύο λοιπόν από το Ζώτο. Λοιπόν, μένει να πούμε ένα παίκτη για το Real Madrid, ο οποίος είναι 22, τώρα το είδα. Πάσε στη γωνία. Εναλλάσσει την μπάλα, βρίσκεται τρίποντο τελικά, άστοχο. Rebound το 15. Και γίνεται το λάθος από το 1 και κατοχή τώρα για τους Real Madrid. Οι Real Madrid έχουν βρει κάποια σουτ, τα οποία δεν είναι ούτε από κάποιο είδους πικερών, ούτε με back screen. Απλά είναι να αλλάζουν την μπάλα και κινήσει αρκετά γρήγορα. Πάνε όμως να φύγουν, κλέψουν από το ένα που διορθώνει το λάθος του και ηρεμεί το παιχνίδι. Πάσα έξω. Έξτρα πάση στη γωνία. Ας κερδίζει το φάουλ το 15 από το 10. Δύο φορές το 15 τώρα. Πάσα έξω, έχουμε επαναφορά τώρα. Το φάουλ ήταν κάτω από ό,τι είδαμε. Άρα δεν έχουμε βολές, σουτ τριών πόντων. Καλά, τρία πόντων από το ένα, ο Κυριάκος. Και πρώτη φορά η ομάδα φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων στον αγώνα σήμερα. 14 το σκόρ για τους Brothers, οι οποίοι πάνε σε ζώνη. Η Real Madrid λογικά θα ψάξουν κάποιο σουτ. Το βρίσκουν τρίποντο, άστοχο. Το γύρισαν λοιπόν σε ζώνη οι Brothers. Που είναι συνηθές φαινόμενο, βλέπουμε κάποια ομάδα παίζει ζώνη στο μπασκετάκι εδώ. Νόμιμο και άλλο τρίποντο έχουμε εδώ βέβαια. Και αυτό μέσα από το 1. 2 στα 2 λοιπόν από τον Κυριακό. Τρίποντο από το 1. 15-4 και πολύ γρήγορα διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Το τέλος πρώτης περίοδου. Είναι συνηθές φαινόμενο να υπάρχει κάποια ζώνη. Και να στοχεύουμε να δούμε τρίποντο εδώ. Εύστοχο πάντως. Ασίστο το 22. Καλά θα γυρίσουμε το 28. Να στοχεύουμε στην αδυναμία του αντιπάλου για 3. Εδώ κάτι τέτοιο βέβαια δεν πέτυχε. Κυριάκος θα μπει μέσα. Καλάθι και φάουλ. Απίστευτο παιχνίδι μέχρι μέσα από τον Κυριάκο. Καλάθι από το 1 και κερδίζει και το φάουλ. Η συμπληρωματική βολή. Απίστευτη φάση, απίστευτη. Και μπορεί να φτάσει γρήγορα στους 9 πόντους. Είναι ήδη στους 8. Έναν παραπάνω που είναι μόνο μαντρή. Πρώτη βολή και μοναδική. Λάθος μου. Μέσα, μάλιστα. Thank you.
Να δούμε, σώζεται η κατοχή. Πώς παιχνίδι τώρα. Πάσα έξω. Για τρεις ο Κιουσόρη, αστοχή. Επιθετικό rebound από το 10. Και καλάθι από το 10. Από το Σιδέρι. 5,2. Κυριάκος με την μπάλα το πάρει. Και πάει, παρενέβη πανέξυπνα με το χέρι του Αγγελής. Ο Σπύρος Αγγελής και 1,2 για την επίθεση των Brothers. Πάσα έξω ο Κυριάκος. Τελειώνει ο χρόνος. Α, όχι. Τέλος πρώτης περίοδου, 18-9 υπέρ των Brothers απέναντι στους Real Madrid. Double score έχουμε, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη περίοδο. Εδώ στο κλειστό της Παλίνη, 7 Sport. Ανάμεσα στους Real Madrid και τους Brothers. Τη συνέχεια δεν την ξέρω να σου πω, την μπερδεύομαι με το όνομα. Θα το μάθω στην ημίχρονη, ζητώ συγγνώμη. Real Madrid με το 22-28, το 76, το 88 και το 10, το οποίο τώρα έχει την μπάλα, ο Σιδέρης είναι. Εδώ όμορφη πάσα έξω. Όμορφη κίνηση, αστοχή. Επιθετικό rebound το 10, το Σιδέρη. Ο οποίος μπορούσε να σκοράρει. Πάσα έξω, Αγγελής για 3. Καλά, 3 πόντων από το 22 μετά από ασίστ του 10. Brothers με το 1, το 9, το 12, το 4 και το 15. Να δούμε, Δημητριάδης, όμορφη κίνηση. Θα κερδίσει το φάουλ από το 78. Δύο φορές για το 15. Θέλω του δίνει φωτικά το χέρι. Να του παλώσω. Η πρώτη μας στο χείο του Δημητριάδη. Στη δεύτερη άστοχη rebound το 10. Σεζόνι πάλι οι Brothers, η οποία μπορεί να σπάσει μέσω τη μέση απόσταση ή με τρίποντα. Να δούμε, θα γίνει αυτό, θα γίνει με τρίποντο. Όχι, επιθετικό rebound το 78 και καλά τη 2 πόντων το 78. Ο Κοντέλης εδώ, είδε ότι το σουτ δεν ήταν καλό, πήγαινε airball. Ω, όμορφη κίνηση εδώ πέρα παραλίγο. Γενόπουλος, θα παίξει το pick and roll, όχι. Δημητριάδης, Ζώτος για 3. Αστοχό, rebound από το 78. Ο Κοντέλης έχει προσθέσει όγκο και ποιότητα στο καλάθι των Ρεμάλ, οι οποίοι έχουν μειώσει 4. Πάσα έξω για 2. Αστοχό, rebound από το 1. Κυριάκος, όμορφες ενέργειες, περίτεχνες. Θα πάει ένας με όλους πάλι. Πανέμορφο καλάθι και φάουλ από το 1. Απίστευτο, ο Κυριάκος φτάνει στους 11 πόντους. Έχει κουβαλήσει τους Brothers. Έχουμε αλλαγές στις δύο ομάδες. Μέσα το 15, έξω το 28 για τους Ρεμάλ. Έξω το 15, μέσα το 34 για τους Brothers. Και βολή τώρα από τον Κυριάκο. Άστοχη. Rebound από το 88. Πάνα λειτουργεί στο σκάλα εδώ, κλέπει το 9. Γενόπουλος πάει με όλους, Κυριάκος θα το πάρει. Όχι, θα μπει μέσα. Ω, τι πήγε να κάνει, άστοχο, rebound το 15. Έρχεται σαν τρέιλερ το 15 μετά από ασίστ του 10 και βάζει καλά 2 πόντων. Κυριάκος εδώ, είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ήρθε από τον πάγκο να βοηθήσει την ομάδα του. Κλέψουμε από το 10. Να δούμε σαν τρέιλερ εδώ, άστοχο. Και έχουμε τίποτα. Πάσα έξω, έξτρα πάσα, τίποτα. Εδώ έπεσαν κορμιά στον αγωνιστικό χώρο.
Τρίποντο. Άστοχο, άστοχο, άστοχο. Λίγο με πεσμένη ενέργεια και τελείωνε ο χρόνος από τον Γιοβάρθη. Yeah. 20-16 το σκορ μετά από 13 λεπτά παιχνιδιού. Στους μέσα απόστασης, άστοχο. Επιθετικό rebound από το 34. Την μπάλα στη θέση του Κυριάκου. Για τρεις. Άστοχο, επιθετικό rebound από το 34 πάλι. Βήμα πίσω, σουτ. Κερδίζει το φάουλ. Δύο βόλες από το 34. Μετά από φάουλ που το κάνει το 10. Το 10 νομίζω, ο Σιδέρης είναι, ναι. Και έχουμε αλλαγές τώρα. Έξω το 1 μέσα στο 15 για τους Brazzers. Είπαμε ο Κυριάκος είναι ασθενής σήμερα, είναι άρρωστος. Έξω η πρώτη. Επέστρεψε ο Αγγελής μέσα, ναι, επέστρεψε ο Αγγελής μέσα. Όχι, ήτανε, λάθος μου. Σουτ έξω, rebound από το 4, όχι από το 9 το rebound. Το έσπρεξε την μπάλα από το 4. Γωνία, σουτ, πάνε για το post παιχνίδι. Κλέψουν το 15, βεβιασμένη ενέργεια εδώ. Και έχουμε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από το 9. Δύο αλλαγές τώρα για τους Ρεμάλ, έξω το 88 μέσα το 13, έξω το 10, μέσα το 10, το 23, συγγνώμη. Καθή πάσα, καλά αυτοί δύο πόντων από το 23 μετά από εσείς το 22. Πάσα έξω, αλλαγή κατεύθυνσης, κλέψιμο το 23. Και τώρα ο Αγγελής τρέχει την ομάδα της αντιπίδας, περιμένει. Δεν θα κάνει κάτι τρελό με σουτ, όχι. Είναι μουν. Θα το κάνει τώρα. Μάλιστα, θα δούμε. Άστοχος. Rebound από το 9. Ο Βιανόπουλος ηρεμεί το παιχνίδι. Εδώ όμορφη κίνηση, έξω ο Δημητριάδης δίνει. Κλέψιμο όχι. Παρενέβη τώρα το Καραγγελής. Και έχουμε 14 δευτερόλεπτα. Όχι, τι έχουμε. Έξι δευτερόλεπτα τώρα για τους Brazzers. Μέσα Δημητριάδης, πάσα πίσω, άστοχο. Άστοχο, rebound. Κατοχή για τους Brazzers. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Brazzers μέσα από το 6 το 12. Γιαννόπουλο θα την πάρει την φάση. Πάσα έξω για 3. Άστοχο. Rebound από το 22. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Ασίστ το 22. Καλά θα δύο πόντου το 15. Συγγνώμη. Πώς παιχνίδι εδώ, Δημητριάδης. Δύο πάνε πάνω του, όμορφη κίνηση, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για το 15. Πρώτη άστοχη. Όπως και η δεύτερη, rebound από 13.
Τώρα είναι μάλιστα στην επίθεση, 20-20 το σκορ έχει πάει, έχουμε σοπαλία. Πολύ καλύτερη περίοδος για την Real Madrid. Αλλάζουν όμορφα την μπάλα εδώ. Πώς παιχνίδι, καλάθι και φάουλ, απίστευτο από το 78. Απίστευτο μάλιστα. Ο Κοντέλης το πανηγύρισε έξαλλα. Πάσε και πολύ ριμπάουν το 34. Τρέχει γρήγορα εδώ ο Τσιλιάδης και έχουμε φάουλ που γίνεται στην αρχή της φάσης. Κάτω γίνεται το φάουλ. Αν δούμε τώρα, 3.47 από το τέλος του μικρόνου. Γιαννόπουλος, πάσα αγωνία. Πάει ο Δημητριάδης ένας μόνος του, πάσα όμορφη. Χάλασε την assist τώρα εδώ, το 13, πέντε rebound. Χάλασε πολύ όμορφη assist του Δημητριάδη. Αγγελής το πάρει, όχι. Παραλίγο το κλέψιμο. Σώζει την κατοχή σου μέσα απόσταση. Άστοχο. Όχι, εύστοχο το 23. Το 23 και από την κάνει 2 πόντων. Και τώρα είναι ο Κυριάκος. Θα το πάρει. Θα γίνει. Έχει ώρα να φανεί. Σου 3 πόντων. Εύστοχο καλά 3 πόντων από το 4 μετά από του 1. Και έχουμε αλλαγές, έξω το 9 μέσα το 12 για τους Brothers, έξω το 13 και το 78, μέσα το 9 και το 23 για τους Real. Να δούμε, πάλι προς το δοκίδι στην μπάλα παίξει ο Real. Εδώ ο Αγγελής έχει μείνει μόνος του, βρίσκει πάτημα. Παραλίγο το λάθος. Παπαϊωάννου έρχεται στα τρέιλερ, αστοχή. Επιθετικό ριμπάντ το 15 ο ίδιος. Άστοχος, επιθετικό ριμπάντ το 15 κι άλλο, πάλι άστοχο. Ριμπάουντ. Από. Και έχουμε Βελάκη. Βελάκη και η μπάλα είναι Brothers. Έξω Αγγελής μέσα. Έξω το 20 Αγγελής μέσα το 10, συγγνώμη. Θα πάει στο ανασμένο τώρα ο Κυριάκος λογικά. Σε απομόνωση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Βήμα πίσω, όμορφη φάση. Αστοχή, rebound το 9. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Κλέβει το 4. Κάπως μπάλα πρώτα πήγε στο κεφάλι του Κυριάκου. Εδώ πάνω να παίξει το καιρό. Κλάγιο, κλέβει το 9. Του κάνει λάθος και τώρα η κατοχή είναι για τους Brothers. Να δούμε πώς παιχνίδι, κλέβει το 9. Λάθος πάσα εδώ πέρα. Σαν τρέιλερ, άστοχο, άστοχο, rebound. Από το 50. Πάσα έξω, προσπίσεις. Κλέψιμο από το 4, όμορφη φάση. Εδώ πολύ δρος νοητήρα, χάσε πάσα, αλλά πήρε το rebound. Ζώτος για 3, άστοχος, rebound από το 9. Με σκαλεί τον πολύ τώρα, βγαίνουμε μπροστά. Είναι Real Madrid. Σου για 3 από το 10, άστοχο.
Επιθετικό rebound 23, πάσα έξω. Σουτ μέσα από... Άστοχο, επιθετικό rebound από το 9 τώρα. Σιδέρης μοιράζει την μπάλα, Πολύδωρος, άστοχο. Rebound από το 1. 27 δεύτερα για τέλος του ημιχρόνου. Και γίνεται φάουλ πάνω στον Κυριάκο. Και έχουμε βολές, όχι. Βολές τώρα. Για τον Κυριάκο, για το 1-2 βολές. Η πρώτη είναι μέσα. Και δεύτερη εύστοχη. Σιδέρης. Λίγα δευτερόλεπτα για τέλος του ημιχρόνου. Πάσα, πάλι ο Σιδέρης. Περνάει την μπάλα για τον Πολύδωρο, κάνει λάθος. Την μπάλα ερεμάλ. Με 6,1 απομένουν και το τέλος του ημιχρόνου. Να δούμε τι θα γίνει. Βγαίνει ο Πολύδωρος. Double team πάνω του. Πάνε να κλέψουν την μπάλα. Κερδίζει το φάουλ με 0,5, δύο βολές. 0,5 να απομένουν, έχει δύο βολές στα 50. Δύο βολές οι οποίες μπορούν να φέρουν την ομάδα του μπροστά στο τέλος του ημιχρόνου. Θα δούμε. Η πρώτη είναι έξω. Έχει δυνατότητα να ισοφαρίσει τουλάχιστον την ομάδα του. Η δεύτερη είναι μέσα, 25 όλα. Μισό δεύτερο, να δούμε, πετάξει την μπάλα γρήγορα, τίποτα. Τέλος ημιχρόνου εδώ πέρα. Real Madrid 25, Brazzers 25. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τρίτη περίοδο. Εδώ από το κλειστό της Παλίνης, 7 Sports. Επιστρέφουμε εδώ, Μπασκετάκι Cup, για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Real Madrid και τους Brazzers Blazers. Το παιχνίδι είναι ισόπαλο στο πρώτο ημίχρονο, 25 όλα. Είναι σαν ξεκινάμε λοιπόν το 0 εδώ στην τρίτη περίοδο. Η τυπικά γηπέδο κύριε Real Madrid με το 50, το 23, το 10, το 9 και το 23, 22, 50, 10 και 9, ναι. Έχουμε και λέμε ναι. Και ενώ οι Brazzers έχουν το 15, το 9, το 12, το 34 και το 4. Πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Σεζόν οι Brazzers κλασικά. Αγγελή τώρα. Να δούμε. Πάσα έξω για τρεις. Ας το χώρι πάνω το 15. Μέχα. Θα πάει για πόστη, για screen τώρα ο Δημητριάδης. Πάει για screen. Κάποιο είδος πλάγιο pick and roll. Γίνεται foul πάνω στο 9.
Επαναφορά τώρα στον κύριο Τζότη, μπάλα. Κλέψιμο από το 22. Και στον εφηνιδιασμό η ομάδα πάει μόνο στο Αγγελί, σε αστοχή. Rebound από... Όχι, όχι, πάτησε, παίρνει το rebound Αγγελίς, αλλά πάτησε γραμμή. Τώρα στην επίθεση είναι πάλι οι Brazzers. Σουτ με... Σουτ! Άστοχο rebound από το 23. Και γρήγορα στον εφηνδιασμό τρέχουνε. Σιδέρης, δίνει πάσα. Καλάθι 2 από το 9, εσείς από το 10. Για να δούμε. Τρίποντα του Δημητριάδη, άστοχο, άστο, airball, airball. Κακό σουτ. Εδώ, πάτησε στη γωνία. Άστοχο, το shoot rebound το 15. Πάει μόνο στο Δημητριάδη, κερδίζει το φάουλ. Θα τον αγγελεί. Πάσα απέναντι, ο Ζώτος ήταν μόνος του, δεν το σκέφτηκε να σουτάρει. Πάνε, όμορφο μπήκε ρόλ, εδώ βγαίνει. Καλά, θα δύο πόντων από το 34 μετά από το 9. Ζώνη τώρα. Ξανά βασικά. Όμορφη κίνηση από τον Αγγελή. Παίζει με τον Πολύδωρο. Άστοχο rebound από το 9. Πάσα έξω. Πάλι στα χέρια του Αγγελή μπάλα. Ο οποίος θα βγει από τη δεξιά πλευρά. Στην μέση απόσταση. Άστοχο. Rebound από το 12. Ο οποίος θα φύγει τώρα. Θα πασάρει στο... Να δούμε. Στην μέση απόσταση. Άστοχο rebound από το 50. Σουτ, Σιδέρς για 3, άστοχο, rebound από το 9. Δημητριάδης τώρα με την μπάλα στα χέρια, θα πάει στον αθμένα, όχι θα στεί στο screen. Θα αλλάξω τα μαρκαρίσματα, πάσα μέσα και γίνεται foul. Πάσα έξω πάνω να γίνει το κλέψιμο και μην ολοκληρώνεται. Να δούμε τώρα. Ζώτος παίρνει το screen. Σουτ μέσα απόσταση. Άστοχο. Rebound από το 23. Κατευθείαν πάσα στο Σιδέρη. Αναλλάξουν, κλέψουν το 15, βγαίνει στον εφηδιασμό και έχουμε επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ που κάνει το 15. Αλλαγή τώρα για τους Brazzers μέσα από το 1-6-4. Να δούμε Αγγελής, όμορφη ενέργεια, άστοχο, rebound από, μακρινό από το 10. Και εδώ έχουμε φάουλ που κάνει το 34 στο 50, 2 φορές είναι πολύ δωρό. Δύο φορές για το 50. Η πρώτη είναι άστοχη. Η δεύτερη μέσα.
Κυριάκος που επέστρεψε στο παιχνίδι. Να τρέξει λίγο το ρυθμό, χάνει την μπάλα, σώζει την κατοχή Δημητριάδη. Γενόπουλος τώρα. Πώς το, πώς τώρα Δημητριάδης, βεβείς μάτς, μένει στο πάσα έξω όμορφα. Άστοχο rebound από το 22. Και έχουμε φάουλ στο 15, στο Δημητριάδη χρεώνεται. Α, όχι, χρεώθηκε και στον Πολύδωρο στο 50. Φάουλ. Αλλαγή τώρα για τους Ρεμάλ. Μέσα στο 15, έξω το 23. Θα το πάρει το σουτ, όχι. Πάσα απέναντι. Σιδέρης, παίρνει το σκριν. Κλέψουμε το 15. Το 15 βγάζει ευνηδιασμό τώρα. Καλά θα δύο πόντων από το 12 μετά από ασίστ του 15. Σκάλα Πολύδωρος. Άστοχο, θετικό rebound το 50 ο ίδιος. Και κάπου από το 34. Όμορφη φάση εδώ. Και ευνηδιασμός τώρα. Το 12 βγαίνει μόνος του. Όμορφη φάση εδώ. Ρίχνει ολοκληρώνει ο Κυριάκος rebound το 15. Τρίποντο στον ευνηδιασμό. Καλά το τριόποντο το 22. Μετά από ασίστ του 15. 31-29 το σκορ υπέρ των Ρεμάλ. Γενόπουλος στο Δημητριάδη, ο οποίος θα πάρει το screen. Και έχουμε αμυντικό φάουλ από το 9. Και δύο βολές για το 15 το Δημητριάδη, ενώ αλλαγή για τους Μπράζερς 6 το 12 μέσα στο 4. Έξω η πρώτη. Και έχουμε φάουλ που κάνει το 4, το 4 κάνει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό αυτό για τους Blazers. Σιδέρης αλλάζει την μπάλα, Πολύδωρος όμως προσπίσει. Καλά του δύο πόντων από το 50 μετά από assist του 15. Κλέψιμο το 22, όμορφο. Και λάθος εδώ το 22, υπερβάλλον Τζίλος να φύγει στην επίθεση. Έξω λοιπόν. Κατοχή για τους Blazers. Να δούμε. Τρίποντο Δημητριάδη άστοχο. Rebound το 50. Κατέβασμα τώρα από τον Αγγελή. Με την ομάδα των Real Madrid. Η οποία είναι μπροστά με 3 πόντους. 33-30. Airball. Λοιπόν, το 15. Εδώ έχει χαμηλώσει ο ρυθμός του αγώνα.
Δύο βαριές ομάδες. Σου δια 3 άστοχο, ριμπάουντ του 50. 2 και 12 από το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Πέρα Σιδέρης, θα μπει, θα δώσει πάσα, έξτρα πάς. Καλά του 2 πόντο με το 50 μετά από ασίστ του 9. Πάσα έξω, πάνε να γίνει το κλέψιμο. Δημητριάδη θα μπει, θα το δώσει πάσα έξτρα. Κυριάκος. Τελειώνει ο χρόνος επίθεση λοιπόν. Μάλιστα, και έχουμε αλλαγές. Έξω το 9, το 50. Μέσα το 78 και το 88 για τους Real Madrid. Σιδέρης προσποιείται, δίνει έξτρα πάσα, είναι μόνο στο αγγέλιο στο φινάλι. Θα πάει εκεί η μπάλα, θα τη σουτάρει. Άστοχο rebound, επιθετικό από το 10. Σου δια 3, άστοχο, rebound από το 4. Και γρήγορα πάνε να φύγει ο Δημητριάδης και γίνεται φάουλ που του κάνει το 10. Δύο βολές τώρα για το 15, ο Δημητριάδη. Αλλαγές έχουμε εδώ. Μέσα στο 13, έξω το 10. Καθώς ο Σιδέρης έκανε το τέταρτο του φάουλ. Η πρώτη είναι μέσα. Μέσα και η δεύτερη. Δούμε. Σε ζώνη συνεχίζουμε εδώ. Πάσα έξω. Προσπίση, τρίποντο. Άστοχο. Rebound από το 34. Και ο Ζώκος τώρα θα βγάλει την επίθεση. Κυριάκος, ο οποίος δεν έχει φανεί μετά το ξέσπασμά του στην πρώτη περίοδο. Να δούμε τι θα κάνει ο Κυριάκος ένας με έναν. Βήμα πίσω για 3. Airball. Μάλιστα, έχει κολλήσει ο Κυριάκος, ο οποίος ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι. Δέκα δευτερόλεπτα για τέλος της επίθεσης. Και έχουμε επιθετικό φάουλ για αυτή που είμαστε στη μέση. Σκληρό φάουλ το 88 πάνω στο Βγενόπουλο. Με 6,3 για τέλος της επίθεσης, Βγενόπουλος. Θα πάρει το σουτ. Και έχουμε, φάουλ. Έχουμε 3 βολές και τελειώνει η τρίτη περίοδος μάλιστα. Έχουμε φάουλ που κάνει το 88 πάνω στο 9. Είναι 3 βολές νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Άρα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει εδώ ο Βγενόπουλος. Να δούμε. Άρα δεν κλείνουμε, περιμένουμε εδώ. Η πρώτη είναι έξω. Μέσα η δεύτερη. Μέσα και η τρίτη. Άρα οι Brothers πάνε στο 34, Real Madrid 35. Επιστρέφουμε εδώ και την τέταρτη περίοδο, η οποία αναμένεται συναρπαστική, έτσι όπως έχει έρθει το αποτέλεσμα. Επιστρέφουμε εδώ για την τέταρτη και τελευταία περίοδο, ανάμεσα στους Brothers και τους Real Madrid, Real Madrid και Brothers. Brothers με το 15, το 9, το 34, το 4 και το 1, Real Madrid με το 13, το 78, το 22, το 15 και το 28. Καθαρίζω μαζί σου. Για το
Ξεκινάει τελευταία περίοδος, μάλιστα, πάμε. Σουτ μέσα απόσταση, εύστοχο καλάθι, ασίστ από το 9 καλάθι από την 34. Για να δούμε, μπροστά πάλι Brothers, τρίποντο, άστοχο, rebound από 15, θετικό. Θα το πάρει, όχι. Όμορφη φάση, δύο βολές από 15 μετά από το άλλο του 1. Τώρα ο Παπαϊόν θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Η πρώτη είναι airball. Μέσα η δεύτερη. 36 όλα. Γεννόπουλος ο κατέβασμα της μπάλας. Ποστάρει τώρα εδώ πέρα ο Δημητριάδης. Γίνεται φάουλ πάνω στο Δημητριάδη από το 13. Φάουλ που έκανε ο Καμολίκης. Πάσα έξω. Κυριάκος ζητάει το screen. Όχι, από μόνος θα παίξει. Βήμα πίσω, αλλάζει το Δημητριάδη. Ο οποίος θα πάρει το screen. Βήμα πίσω. Άστοχο, παραλίγο να κερδίσουν κάτι από το Brothers. Συνεχίζει στη ζώνη, σουτ μέσα απόστασης. Καλά σε δύο πόντρες το 78, μετά από ασίστ του 28. Τώρα μπράζερ στην επίθεση. Λάθος πάσα. Έχουμε τώρα, ψάχνουν τρόπο να βρουν να σπάσουν τη ζώνη. Παπαϊόν δίνει μπάλα μέσα, πάλι έξω για τρεις. Άστοχο, θετικό rebound από το 13. Άστοχο. Λοιπόν, και θα assist από το 34, μπερδεύτηκα και εγώ, 38 και 36 μπροστά η Real Madrid. Και έχουμε φάουλ που κάνει το 22, Αγγελής. Και έχουμε αλλαγή. Έξω το 9 μέσα το 12 για τους Brothers. 7-44 πίσω το φινάλι, 38-36 αποτέλεσμα. Πήγε pop. Καιρόλ βασικά, γιατί εντάξει έμεινε έξω όχι τόσο. Καλά δύο ποτών 34, ασίστ από το 4. Παπαϊωάννου, Αγγελής μέσα απόσταση. Άστοχο, θετικό rebound το 22 ο ίδιος. Παπαϊωάννου. Όμορφες ενέργειες, πάσα έξω για τρεις. Άστοχο, rebound το 15. Τρίποντο, ασίστ από το 4, τρίποντο από το 15. Και έχουμε time out, 6:50 πριν το φινάλε, 41 οι Brothers, 38 η Real Madrid. Επιστρέφουμε εδώ για τα τελευταία 6:50. Έδωσε ένα αρπαστικό αγώνα ανάμεσα στου Real Madrid που είναι με το 22, το 9, το 10, το 10, το 15 και το 50. Ενώ οι Brothers είναι με το 1, το 15, το 34. Κλέψουμε το 15 εντάξει. Και το 12. Α, και το 4, συγγνώμη.
δούμε τώρα. Πάει να μπει ο Δημητριάδης μέσα, δίνει πάση στη γωνία. Σουτ μέσα απόσταση, άστοχο, rebound το 50. Να δούμε. Καλά, άστοχο, rebound, επιθετικό από το 50. Το οποίο κερδίζει και το φάουλ. Να δούμε τώρα τις τελευταίες επιθέσεις στο αγώνα. Μέσα μπαίνει, πάσα έξω. Ο Ιωάννου έξτρα πάσα, σιδέρεις για τρεις. Άστοχο, rebound από 34. Πέφτει κάτω ο Άστσαλο Κυριάκος και έχει χτυπήσει, για να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Καλά είναι, μοιάζει να πονάει λίγο. Καλά είναι, εντάξει. Έχουμε παραφορά τώρα για τους Blazers. Κυριάκος που βάλε στα χέρια, θα πάει στα ανασμένα. Δίνει στο Δημητριάδη, σουτ μέσα απόσταση, άστοχο, rebound το 22. Ο οποίος θα τρέξει τώρα στην επίθεση. Και έχουμε τίποτα. Κατοχή απλά για τους Ρεμάν. Τρίποντα από μακριά, άστοχο, rebound επιθετικό από το 10, αλλά κλέψιμο από το 15 και φάουλ που γίνεται πάνω του. Και έχουμε αλλαγές τώρα, έξω το 22 μέσα στο 23 για τον Ρεμάλ. Ρεμάλ που είναι πίσω στο σκορ με 5 λεπτά να υπολείπονται για την λήξη του αγώνα. Και έχουμε φάουλ που κάνει το 34 στο screen. Να δούμε τώρα, Παπαϊωάννου μπαίνει με όμορφη κίνηση, άστοχο. Rebound από κανένα. Μακρινό, όχι. Το rebound το πήρε το 4, αλλά έκανε λάθος και έγραψε μετά το 23. Τρίποντο μετά από Τσιδέρι. Άστοχο. Rebound το 34. Τι παιχνίδι θα δούμε τώρα για το φινάλι, ετοιμαστείτε. Θα δούμε. Τρίποντο στον ευνηδιασμό. Καλά, 3 πόντων από το Δημητριάδη μετά από το 15 μετά από εσείς του 1. Απίστευτο, απίστευτο. Και τώρα πάνε στο σύν 6 οι Μπράζερ. Παπαϊωάννη τώρα. Κλέψιμο από το 4. Οι Μπράζερ στο τέλος μοιάζουν να είναι πιο καλοί, πιο ψύχρεμοι. Περνάει λοιπόν το κέντρο εδώ. Όμο, τι όμορφη κίνηση έκανε, αλλά στόχησε εδώ και Κυριάκος, rebound το 50. Κλέψιμο από το 4 μάλιστα. Και βγαίνει το 12 στον ευνηδιασμό. Άστοχο, rebound το 50. Κάνει καλά τώρα μόνος του. Αυτό το λάθος, απίστευτο λάθος. Πολύδωρος. Καλά, αυτοί δύο πόντων το 50 μετά από το 15 έχουμε εδώ. 44-40 και έχουμε time out. 3-27 μένουν το τέλος παιχνιδιού. 44 η Μπράζερ, 40 η Ρεμάλ Μαντρίδ.
Επιστρέφουμε εδώ για τα τελευταία 2-24 ενός εκπληκτικού παιχνιδιού. Ρεμάλ Μαντρί 40, Μπράζερ 44. Μπράζερ με το 1, το 4, το 15, το 12 και το 34. Ρεμάλ Μαντρί με το 50, το 23, το 10, το 9 και το 15. Να δούμε. Και έχουμε, πέφτουν άτσα δηλαδή από εξαγωγικό χώρο. Τρίποντο rebound από το 23 και εδώ έχουμε τραυματισμό από τον Κυριάκο, πάλι ο Κυριάκος. Μάλιστα, τώρα κατοχή για τη Ρεάλ Μαντρίδ. Έξτρα πάσα από Παπαϊωάννου, πάνε στο post, πάλι με πολύ δωρό. Λογικό είναι, εκμεταλλευτούν τη δύναμή του. Πάσα έξω για 3. Άστοχο, rebound από το 4, το οποίο είναι πολύ σημαντικό rebound. Και τώρα μπορούν να πάνε ακόμα και με 7 πόντους μπροστά οι Blazers. Τώρα, Δημητριάδης, με 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Πάσα έξω και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Δημητριάδης. Σημαντικό φάουλ. Καθώς ανανεώνει για ακόμα 14 δευτερόλεπτα την επίθεση της ομάδας του. Πώς παιχνίδι τώρα για τους Blazers, πάσα πάλι έξω. Κλέψουμε από το 23 πάντως. Δεν εκμεταλλεύονται αυτήν την επίθεση εδώ οι Blazers. Θα πάνε για τρίποντο συνδυασμό, όχι. Πάλι σε post παιχνίδι από ό,τι βλέπουμε, το post παιχνίδι κυνηγάνε. Με τον Πολύδωρο κύριε εκφραστή, το κλασικό double team πάνω του. Κολλάει ο Πολύδωρος και έχουμε βήματα από τον Πολύδωρο. 1.55 πριν το φινάλε, 44-40. Πολύ σπουδαίος αγώνας. Αν και με χαμηλό σκορ, έτσι. Αλλαγή τώρα για τους Ρεμάλ, 22 μέσα 23 έξω. Δούμε, πάει μόνος του εδώ ο Κυριάκος. Δίνει πάσα έξω, σουτ μέσα απόστασης. Άστοχο, rebound από το 9. Πάσα Σιδέρης, θα το πάρει, όχι, θα μπει μέσα. Πάσα έξω πάλι, Παπαϊωάννου για 3. Άστοχο και έχουμε τίποτα, rebound από το 15. Θα πάει μόνος του τώρα εδώ πέρα ο Δημητριάδης. Πανεμβαίνει το 22, αλλά έχουμε κατοχή τώρα για τους Blazers, μέρα και 12 πριν τα φινάλε, 44-40 το σκορ. Να δούμε τώρα, Ζώτος δίνει στον Κυριάκο, ο οποίος λογικά θα πάει το χρόνο, θα παίξει και με το χρόνο τώρα οι Blazers. 9 να απομένουν, είναι οι στιγμές που χρειάζονται την παίχτες στον Κυριάκο. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα, θα το πάρει. Άστοχο, rebound από το 10. Τώρα να δούμε. Ρεάλ Μαντρίδ στην επίθεση. Έξτρα πάσα, Παπαϊωάννου δεν το παίρνει. Και έχουμε βήμα πίσω. Άστοχο, επιθετικό rebound από το 50 και κερδίζει το φάουλ και δύο βολές στο 50. Δύο βολές που μπορούν να φέρουν την ομάδα του μείον 2 με 37,2 να απομένουν. Η πρώτη άστοχη από τον Πολύδωρο. Και η δεύτερη άστοχη, rebound από 15. Μπήκα νωρίτερα κιόλας στο ζωγραφιστό. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος και η βολή να μην θα μέτρηγε από μπήκα νωρίτερα. Θα γίνει φάουλ πάνω στον Κυριάκο, αρχικά πάνε για παγίδα. Η οποία πετυχαίνει. Και εδώ φωνές πολλές. Η κατοχή είναι για τους Blazers.
πολύ τι έχουμε. Τι δίνει. Και ωραία, αλλάζει την απόφαση ο διαιτητής, κατοχή για τους Real Madrid. Εδώ ο διαιτητής παραδέχεται ότι δεν είναι καλά, τον βοήθησε ο δεύτερος. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και δεύτεροι διαιτητές, άνθρωποι είναι, λάθη κάνουν. Θα δούμε, θα το πάρει το τρίποντο Παϊωάννου. Εδώ χρειάζεται γρήγορο σκόρ οι παίκτες. Τρίποντο Σιδέρης για τρεις, άστοχο. Rebound από τον Αγγελίδη, το 22 το rebound. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο και αυτό, rebound από το 4. Και έχουμε φάουλ πάνω στο 4 και δύο βολές. Μάλιστα, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι καταδικαστικό τώρα. Άμα ειδικά έχεις αρχίσει και τις δύο βολές, μάλλον τελειώνει το παιχνίδι τώρα. Ο Ζώτος το 4 έχει τις τύχες της ομάδας στα χέρια του. Αλλά και να τις χάσει. Πάλι έχουμε ξεδάρα και ασφαλείας. Η πρώτη είναι μέσα πάντως. Και η δεύτερη. Και έχουμε time out 46-40, Blazers απέναντι σε Real Madrid. 18,7 για το τέλος του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε 18,7 για το τέλος του παιχνιδιού. 13-22, 10, 15 και 28 για τους Real Madrid. 1, 12, 4, 34 και 15 για τους Blazers. Τρίποντο γρήγορα, άστοχο. Rebound, όχι. Από το 4. Και γίνεται φάουλ πάνω στο 4, 8,7. Μάλλον το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έχουμε λίγο τσακωμό εδώ, ανάμεσα Δημητριάδη και Αγγελή. Το κρίμα να χαλάσουν στους ωραίους αγώνας. Όχι για τα καλάθια της φάσης του ωραίος, αλλά για το όπως εκτελήθηκε το σκορ. Τη σχέση που είχαν υπέρ των δύο ομάδων, να εδώ αγκαλιάζονται τώρα μεταξύ τους, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν ως οι άλλους. Βολές τώρα για το Ζώτο, για το 4 είναι οι δύο βολές. Τι πρώτη είναι μέσα. Και η δεύτερη μέσα. 48-40. Το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά. Εδώ. 3 δευτερόλεπτα. Α, κάνει επίθεση ο Αγγελής. Ευστοχή! Καλά τρίποντο από το 22. Τέλος του σκορ 48-43. Blazers απέναντι στους Real Madrid. Κέρδισαν εδώ οι Blazers. Τέλος του παιχνιδιού.